να πάμε στην οικογένεια. Δεν τα αγκόνια, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πω. Πέρασαν 50 ημέρες καραντίνας και μείναν ακόμη 7. Με τον καθένα να προγραμματίζει την επόμενη μέρα της άρσης των περιορισμών και τους περισσότερους να σκέφτονται μόνο την αντάμωση με την οικογένεια. Έχω τα αδέρφια μου στη Λεμεσόν. Θέλω να περάσω να τους δω τούτους. Βασικά να δω τους συγγενείς. Να δω τους γονείς μου. Να δω το γιο μου που είναι στη Λεμεσόν. Έχει 2,5 μήνυτα. Είναι σχεδόν 3 γιατί είναι που προηγουμένως που ένιξε να έρθει καθόλου. Έλειψε μου πάρα πολύ. Κάποιοι άλλοι περιμένουν με ανυπομονησία την άρση των μέτρων για να μην χρειαστεί να στερηθούν στιγμές που λόγω καραντίνας στερήθηκαν. Ήταν άρρωστη η αδερφή μου. Στην Πάφο δεν μπόρεσα να πάω να τη δω. Γενέθλιες κόρης μου, στερηθήκαμε. Είχαμε γιορτές, δεν μπορέσαμε να φέρουμε τα παιδιά. Στην εξίσωση πέραν από τους συγγενείς μπαίνουν και οι φίλοι, με κάποιους να έχουν ήδη σχεδιάσει την πρώτη μέρα μετά το κέρφιου. Εγώ είμαι άνθρωπος των επισκέψεων, σπίτι μου, το φίλο μου. Τούτα λείψαν μας πολλά. Είσαι της Φουγκούς δηλαδή με λίγα λόγια. Ο καθηγητής. Τώρα μόλις τελειώσει η καραντίνα, το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνεις φαντάζομαι. Σούβλαν και οι φίλοι μου σπίτι μου.